Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας είπαν στην νέα εκπομπή, την εκπομπή μας, στις γειτονιές της Αθήνας. Γεια σας, Παλέμαχοι. Μπαίνουμε στο γήπεδο της ομάδας μας, αγαπημένη μας ομάδα του Παορού. Κατέφερε το τότε το Διοικητικό Συμβούλιο και η γειτονιά μαζί όλοι και φέραν το γήπεδο στα κανονικά επίπεδα. Και μετέπειτα βλέπετε πώς έχει γίνει. Από εδώ και πέρα, μπορεί να μιλήσει ο κύριος Δίβας, παλιός ποδοσφαιριστής. Έχουμε ότι ξεκινήσαμε από την Άλβα Αθήνας. Για μένα το Ρούβι ήταν πρωταρχητής. Ασχέτως αν τη μία βγάλανε τον Ατρόμητο, την άλλη βγάλανε τον Απόλλωνα και την άλλη τα Γιάννενα. Δυστυχώς εμείς δεν είχαμε γήπεδο και κόσμο όσο είχαν οι μεγάλες ομάδες Απόλλων, Ατρόμητος και Γιάννενα, και έτσι προτιμήσανε να βγάλουν αυτούς πρωταρχητές και όχι εμάς. Και σιγά σιγά άρχισε να κάνει την έκλη της και να πέφτει στις κατηγορίες. Ελπίζω να ξαναβρει το δρόμο της ομάδα και να φτάσει εκεί που την είχαμε πάει εμείς. Εγώ αυτό που έχω να πω ότι το 1971-1972 έπαιζα στην Ακαδημία Πλάτωνος και κάποια στιγμή ο κύριος Στεργίου από εδώ πέρα, ο ιδρυτής της ομάδας αυτής που έβλεπε όλους τους παίχτες και όχι μόνο εμένα και άλλα ταλέντα, τα οποία έρθανε στο Ρουφ και διεκδικούσαμε πάντα μια κατηγορία, συνέχεια να ανεβαίνουμε ΑΒ. Εγώ ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εδώ στο Ρουφ που αναδείχθηκα λιγάκι σαν παίχτης και χάρη πάλι στον κύριο Στεργίου. Εγνώρισα, απογνώρισα τον κύριο Λίβα. Τα παιδιά από εδώ πέρα ήταν μετά, παίξε ο Τόλης μετά από μένα, ναι, που ήρθε. Και η γενιά ξεκινάει στο Τόλη Πάσα. Ο οποίος ο Τόλης μπορεί να θυμηθεί κάποια περισσότερα πράγματα από μένα. Μετά ο Άκης. Ήμουν κατά μένα, ναι, όπως το είδα. Εγώ μπορεί να είμαι αντικατάστατος. Όπου να με βάζανε, ναι, έλεγα όχι. Ό,τι να έκανα δεν έλεγα όχι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με πάσα. Να έρθω εγώ τώρα να κάνω ένα σχόλιο σαν νεαρότερος. Σαν νεαρό, γιατί τότε έζησα αυτή την ομάδα η οποία, παιδιά, δεν λέγεται τώρα, ήταν τρομακτική ομάδα. Έτσι. Όταν μιλάμε για αυτά τα δύο παιδιά, τρία που ήρθα, αυτός που ήρθε στην ομάδα και εμένα με βρήκε στην ομάδα. Ήμουν ένα παιδάκι από μικρό στην ομάδα. Εγώ το 69. Το 69. Όταν ήρθα λοιπόν. Εντάξει. Εγώ ήμουν στην ομάδα με την έννοια τότε. Ήμουν πιτσιρίκο. Κάτι που γράψε δελτίο, ένα παιδάκι. Και του ζούσα να πάρω αυτού που είμαστε εδώ, του παρευρισκόμενου. Ο ένα είχε παίξει στον Ολυμπιακό. Είχε φύγει ξανά στο Πανικιάλιο, ξανά στον Ολυμπιακό. Να πω για τον Τάκη τον Λίβα. Όχι επειδή την αδυναμία μου. Τότε λέγαμε. Δηλαδή ήταν θέμα Στεργίου που ήρθε στην ομάδα. Και έλεγα πώς είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης που έπεσε Ολυμπιακός, Χαλκίδος, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Και έλεγα πώς είναι δυνατόν να ήρθε αυτό το γνώμη σε αυτήν την ομάδα. Δηλαδή για τέτοια πράγματα. Δηλαδή η ομάδα δεν ήταν τυχαία όπως χτίστηκε ξαφνικά. Θέληση 10 ανθρώπων της γειτονιάς και 2 μεγάλων παιχτών που ήταν της γειτονιάς, του Στέργιου και του Γεωργόπουλου. Οι οποίοι ήταν εδώ. Τα κατηγορία, ξαναγίνησα εγώ μετά από 7-8 χρόνια που πέρασα από Ολυμπιακό, Πανεγιάλιο, Αλφαεθνική και Ιωνικό και ήρθα βρήκα εδώ την ομάδα Β' κατηγορία Αθηνών εν διαλύση. Μαζεύτηκε όλη η γειτονιά, το συμβούλιο, όλα οι παιδιά της Λαγαναγοράς, ο Αέμπορ και τα λοιπά βοηθήσανε την ομάδα. Κάναμε τις μεταγραφές. Οπότε τώρα λέμε ότι από τότε ξεκινάει πραγματικά η ιστορία του Ρουφ, έτσι. Μέσα σε 2 χρόνια πήραμε 3 πρωταθλήματα. Άισε πια να γιγαντώνεται η ομάδα. Και να βήκαμε στην πίτα. Τις κατηγορίες συνέχεια. Και εκεί έγινε το μεγάλο πατατράκ που λέμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πολύ. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, όσοι είδα στο Ρουφ, ήταν από Στεργίου τον Κωνστάκη τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος ανέλαβε να μου δώσει τα λεφτά της μεταγραφής. Και έτσι με το ψήσιμο του Στεργίου ήρθα εδώ
Είχα και κάποια σχέση εδώ στην γειτονιά και έτσι ξεκίνησε αυτό που λέει ο... Η οικογένεια Γιαννακόπουλη, να σας πω ότι ήταν από τις ιδρυτές της ομάδας, έτσι. Ο άλλος ο αδερφής Σημάτου, ο Τακούνας, ο τερματοφύλακας, ο Γρηγόρης ο Καβουλάκος, ο Λόκας τα παλιά, που φτιάξαν την ομάδα, έτσι. Ο Μιχάλης ο Δαβάκης ο στρατηγός, μέχρι και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος ο στιγουργός, έχει φορέσει και αυτό στην ομάδα τη φανέλα της ομάδας του. Έχει το δικό της εταιρείας ο Καβουλάκος. Ακούστε, το Ρουφ λοιπόν έκοβε, άμα έκοβε 5.000 εισιτήρια εδώ 6, ήταν λίγο το ποσοστό των εισιτήριων. Η μικρότερη συνοικία της Αθήνας, είχε πει ο Αλέφατος, είναι αυτό θα το σχολιάσουμε off the record που λέμε. Ερχόντουσαν κόσμο, δηλαδή ερχόντουσαν γκρουπ από Λιούπολη, από Κηφισιά, από Μενίδη. Μιλάμε, ναι, από Ελευσίνα. Τρομακτικά, τρομακτικά πράγματα. Μία ομάδα πήγαινε ρολόι αφού έδεσε, βέβαια δεν σας λέω από όταν αρχίσαν οι κατεβαίνανε στις κατηγορίες, ξανά είναι γραμμένα αυτά, υπάρχει στο βιβλίο του Ρουφ. Άμα δείτε, ή σαν δημοσιογράφη, ή στο αγγλικές εφημερίδες, το Ρουφ τα αναφέρανε σαν ύψους της Ελλάδος, έτσι. Ανέβηκε και πήγαινε να ανέβηκε την τέταρτη, την αλφαεθνική, την τελευταία αγωνιστική, ξέρω εγώ, έγινε. Αν είχαμε κερδίσει μέσα στη Ρόδο, δεν θα γλίτωνε και ο Ατρόμητος. Είναι αυτό που λέει, ήταν. Πλέον είχε καθοδηγηθεί πλέον που θα πάει το πρωτάθλημα. Αν δεν θα μπορούσαν όμως, έπρεπε να μας κόψουν το κεφάλι. Κερδίζοντας εμείς, βγαίναμε εμείς. Να σας πω τώρα τι. Μιλάω γι' αυτό, ναι. Ήτανε βουνό. Βουνό. Πρώτο, από τα πρώτα center back της Ελλάδος. Αυτό σας το είπα και ήμουν πολύ συγκεκριμένος. Την ομάδα αυτή την τεράστια της Β' Εθνικής. Θυμάμαι στη μεγάλη εξέδρα της Ξένη πίσω. Να περνάμαστε σαν στα φιλία, να πηγαίνουμε μάτρες. Γιατί δεν βρίσκαμε στο ίδιο. Αυτό το γήπεδο εδώ πέρα μεγαλοκύθηκα. Έπαιξα με κάποια παιδιά, παίξαμε με τον Κατσούρη, με τον Καλέ, πρόλαβα και έπαιξα μαζί τους, είναι τιμή μου για μένα. Αυτό το γήπεδο εδώ πέρα το έχουμε φωτίσει όλοι μας εδώ πέρα. Τι να πω, αίμα. Για να γίνει πρώτα απ' όλα αυτό το γήπεδο κάποιοι άνθρωποι. Να το στηρίξουμε εμείς γιατί ήθελε ο γάμος, ο Δήμος κάποια στιγμή να το κάνει σκουπιδιάρικο. Είχαμε τα καδρόνια μπροστά. Αυτό το γήπεδο έχει μεγάλη ιστορία. Η ιστορία αυτή γράφηκε από 10 ανθρώπους της γειτονιάς. Δεν έφυγα ποτέ από αυτήν την ομάδα. Ήμουν 17 χρόνια σε αυτήν την ομάδα. 10 χρόνια σαν αρχηγός της ομάδος. 2 χρόνια σαν γενικός αρχηγός. 3 χρόνια σαν προπονητής. Δάσκαλός μου ήταν ο Μπέξο Λίβας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αυτός με έσμιξε στην προπονητική. Άσχετα που στην Ελλάδα η προπονητική θεωρείται. Εγώ δεν ξέρω πώς, αλλά γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα κάνουν κομμάτι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και 99% όλοι οι προέδροι δεν ξέρουν από ποδόσφαιρο. Ξέρουν για άλλα πράγματα, ξέρουν από ποδόσφαιρο. Αλλά δυστυχώς ανακατεύονται μέσα στα πολιτεία. Γι' αυτό που λέει ο Τάκης, το έλεγε προηγουμένως, ότι δεν άφηνα κανένα να μπει παράγοντα, αυτό το πλούσε πολλές φορές και έτσι σταμάτησα και έτσι. Ο Τάκης ήταν ένας καλός μου στην δημοτική μου. Το πρώτο μάθημα που μάθε ήταν διαγώνισμα. Πάρε ένα χαρτί και γράφε την ώρα του αγώνα τι βλέπεις να τα συζητήσουμε μετά. Σιγά σιγά με έμπασε στην ομοτροπία αυτή. Πήρα πολλά καλά από τον Τάκη, κακά για κάποιους παράγοντες. Δυστυχώς έτσι είναι όμως το πλούσιο. Αλλά για μένα και για τον Τάκη ήταν το σωστό αυτό. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για τον Στέργιο, τι να πω. Είναι η κολόνα αυτή τη ομάδα. Ιδρυτής, από τους ιδρυτές. Αυτός που πραγματικά πάσχει περισσότερο από όλους για να φτιαχτεί αυτή η ομάδα της Β' Εθνικής, η μεγάλη. Ήμουνα με κοντά παντελονάκια που πήγαινα και σου βλέπω, ήμουν 12 χρονών όταν τους έβλεπα. Έλεγα κάποτε εγώ σε αυτήν την ομάδα θα παίξω. Και το έλεγα και το πίστευα. Έπαιξα σε αυτήν την ομάδα και είναι τιμή για μένα. Αυτή η ομάδα που λέγεται Power of Austria, έτσι που κοιμονάζει ο κόσμος. Με όλες τις ομάδες που όταν βρέθηκε αντίπαλος τότε στην Β' Εθνική, όπως είναι ο Όφη, όπως είναι η Λαμία τώρα, τα Γιάννα στην Β' Εθνική, ο Απόλλωνας, ο Πανεγιάλιος, ο Ατρόμητος, όλες αυτές τις ομάδες Ρόδο, τις αντιμέτωπιζε σωστά και πολλές από αυτές τις είχε κερδίσει και με βρίσκω. Είχε φτιάξει μια ομάδα που την λέγανε Φαινόμενο. Έχει κάνει για μένα, να πούμε, μετά από τους Γιαννακοπουλαίους, τους συνεχόμενη γενιά,
έχει κάνει τη μεγαλύτερη νίκη στο ποδόσφαιρο, τουλάχιστον για την ομάδα μου, τον Πάορου, που είμαστε β' κατηγορία Αθηνών και απεκλείσαμε την προοδευτική του Γλέζου, του Τζανετουλάκου και όλα του Μπέσκα. Πετσέρι! Τους απεκλείσαμε από το κύπελο Ελλάδος, 2-1 μέσα στο κύπελο του Κάβου. Αυτή ήταν για μένα η μεγαλύτερη νίκη. Έχει πέσει εδώ και 20 χρόνια, 25 χρόνια σε καλά χέρια στο Θοδωρή τον Κουνάβη, πρέπει να το πούμε γι' αυτό, ο οποίος την κράτησε με 1000 δόρια την ομάδα, την ανέβασε και αυτός μέχρι την τρίτη εθνική, Δέλτα κτλ. Και τώρα είναι σε αυτό το επίπεδο που την έχουμε, είναι σε πολύ καλά χέρια και διατηρεί και τμήματα υποδομών, έχει γύρω στα 300 παιδάκια και ασχολούνται εδώ πέρα και δεν πάνε σε άλλα περιπτώσεις. Έχουμε το κολυμπητήριο και είναι σε καλά χέρια η ομάδα εδώ και μια 20ετία, μη σας πω και 25 χρόνια. Κράτησε, την ανέβασε, ξανακατέβηκε σε κατηγορία, ξανά πάλι και τώρα διεκδικεί πάλι πίσω. Και πιστεύω ότι ο Θόδωρας έχει προσφέρει πάρα πολλά στο τη μόνη ιστορία που μπορώ να θυμηθώ εγώ είναι ότι τα παίζαμε ένα μπαράζ με τον Μιχάλη, τον Μιχάλη εδώ. Μπαράζ ανέβου του Γιαννανές μου στην Β' Αθηνική. Και είμαστε στο ξενοδοχείο. Ήταν ο προπονητής ο Κώστας Ασυλλανθόπουλος. Εγώ δεν είμαστε. Είμαστε στο δωμάτιο μέσα να κάνουμε τακτική πίνακα, να μας δείξει κάποια πράγματα. Και ξαφνικά μπαίνει ο Τόλης στα 4 και του λέει έχω τρομερές δυνάμεις στα 4 και ξαπλώνει κάτω. Ο Τόλης, να σας πω κάτι, ο Τόλης ήταν η ατραξίων της ομάδος. Δεν υπήρχε ταξίδι, δεν υπήρχε ξενοδοχείο που να μείναμε, να μας θυμάται. Εμείς είχαμε με ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό στη Β' Εθνική τότε με αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα που ήταν δίπλα μας, γιατί και εγώ ήμουνα από μια κατηγορία μικρή που μας βοηθάγανε πάρα πολύ παιχτικώς πώς να στυνόμαστε ακόμα και μες στο γήπεδο, ας ήμασταν λιγάκι μεγαλύτεροι, οποίοι μας βοηθάγανε σε μια άποψη να βγάλουμε 100%. Χάρη αυτή την ομάδα που έχει μαζέψει ο Στεργίου εδώ, παίχτες με αξίας πιο πολύ, το λέω και εγώ που ήρθα στην Β' Εθνική. Όταν μπήκα στην ομάδα το 1997, ήταν σαν να είχα στην ομάδα 1990. Οι παλιότεροι δεν τους ενδιαφέρονται. Εγώ θυμάμαι ένα περιστατικό με το... Όταν πρώτο έπαιξα στην ομάδα, έπαιξα στη θέση του Θαράση του Δεμούντου, τεράστιο όνομα τότε στο αθηναϊκό ποδόσφαιρο. Ερχόταν από Α' Εθνική το παιδί από το Εθνικό Πυλαιό. Και θυμάμαι ότι τα λόγια του που μου είπε όταν πριν πω μόνο στα γήπεδα, που θα πάρει τη θέση. Του άλλωσα με κοίτα και με στα μάτια σαν κάποια λόγια. Ήταν και ο πρώτος που ήθελε να στείλω σε μια και συγχαρητήρια. Δηλαδή τέτοια ήταν αυτή η ομάδα και τέτοια είναι ακόμα. Για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία του Ρουφ ήταν με τα Γιάννη το 4-1. Με Κοντορουγιολάκη, Πασενάκη, Αλβαρές, Μοντές, Λίσα, πάγανε 4-2. Και σε αυτό το παιχνίδι που λέει ο κύριος Στάκης, έγινε και το ρεκόρ στην Τυρόνα, το έχει ακόμα το Ρουφ, στο δύο λεπτό. Δεν έχω ξανακοπεί τόσα πολλά ιστορία, δεν έχω ενθουσιαστεί και πήδηξα τη μάντρα. Μαζί με εμένα πήγε χαλιά την 50. Μεσολαβούσε το πρωτάθλημα της Αλφα Αθηνών. Μεσολαβούσαν 4 παιχνίδια οι πρωταθλητές Αθηνών, Πειραιός. Ήτανε Παράς. Και οι άλλοι δύο του Πειραιό και ο Ιωλικός Μυτιλίνης και η ομάδα των Ελληνισιακού με το Σαγκάν τερματοφύλακα. Και έτσι τους κερδίσαμε και ανεβήκαμε στη Β' Εθνική. Ο Σαρονικός έγινε. Μετέπειτα από εκεί με πήρε σε εμένα με στην ομάδα. Και κάναμε Παράς και πήγαμε στα Παράς. Τεργίου. Λίβας. Μας κάνει και κοκκινίζουμε. Όπου πήγαν οι ήξερε όλη η Ελλάδα. Αυτοί που λείπουν τώρα ο Γιωργόπουλος ο Γιάννης. Και το εξωτερικό, πραγματικά. Πολύ λείπουν. Ο Τσίφτης, ο Ευαγγελίδης. Ο Αθανάς. Είναι πολύ αυτή η εννιά που παίξαμε καλή μπάλα. Ο Ντουνιάς που πέρασε. Ο Κουλούκης, ο Ντουνιάς. Ο Γκότσης ο συγχωρεμένος. Ο Γκότσης. Έπαιξε και στον Απόλλωνα ο Γιώργης. Ο Ελευθεριάδης, ο τερματοφύλακας. Ο Άγιαξ Σιπίρου, έτσι. Καλύτερους. Ερχότανε, ξέχασα να πείτε ότι ερχότανε και η Εθνική και μας έβλεπε. Τα πάντα όταν παίζαμε πρωινά, Κυριακής και Σαββατοκύριακο. Ερχότανε η Εθνική, Ελλάδος και μας έβλεπαν οι παιχνίδι, όλη η ομάδα. Να δούμε πώς παίζουμε και βγάζαμε τόσο εύκολα γκολ. Να πω το πράγμα. Αυτός την μπάλα, λέει, στο Γιάννη, μαράκι, δεν θυμάμαι στον πίτα. Αυτός δεν δίνει την μπάλα, λέει, στο Βάκη, αρχίζει ο Βάκης, του πάρει ένα, δίνει ο 3, 4, 5, 6, 7, 8, γκολ, του δίνει στον Γεωργόπουλο και την κάνει γκολ. Αυτό ήταν το πλάνο της ομάδας. Και για τον Βάκη τώρα που ανέφερε ο φίλος μου ο Άκη, σωπικά,
ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που ανέδειξε ο ελληνικός χώρος. Αρκεί να σας πω ότι ο Δωμάζος όταν πήγε στον Παναθηναϊκό είπε ότι ο Ηρακλής έχει τον Κατσιμπαράκη και εμείς έχουμε τον Χατζηβάκη. Πήγε στον Παναθηναϊκό, πήγε στον Άρη Θεσσαλονίκη, ήρθε στο Εργάλεο και άλλα παιδιά έχουν παίξει σε αλφαεθνική από εδώ. Όπως ήταν ο Σαφνιρόπουλος ο Γιάννης που πήγε Παναθηναϊκό, Πανεγιάλιο και Τρίκαλα. Ήταν ο Καβαδίας ο Κώστας που πήγε στον Κωστήρα. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι χαριτολογώντας και για τον μέντορα, Σεργίου. Όταν ήμουν παιδάκι, λοιπόν, 15,5 χρόνια, στα 16, μέσα σε μερικούς μήνες, στο τελείωμα του πρωταθλήματος, το οποίο το Ρουφ είχε πετύχει πάνω από 100 γκολ, έτσι, πάνω από 100 γκολ, το Ρουφ, μου λέει, την Κυριακή θα παίξει. Λοιπόν, αφού θα παίξουμε, αφού παίξαμε εμείς πριν την ομάδα, παίζανε η β' ομάδα. Όχι, μου λέει, θα παίξει center back μαζί μου. Γιατί αυτούς μου λέει να μας φάνε. Θα πάμε να κάνουμε την πλάκα μας και απόλαυσε το παίξε, μη φοβάσαι τίποτα. Παίζαμε με τον Θασίβολο, ο οποίος πραγματικά είχε σπουδαία ομάδα. Αλλά αυτοί ήταν πειραγμένοι, θέλανε να μας κρεμάσουν. Τους είχαμε διασύρει εδώ, ήρθαν να πάρουν το παιχνίδι και τους δείξαμε 7 γκολ. Και πάμε λοιπόν. Και ήμουν ένα παιδάκι, ήμουν 16 χρόνια, δεν ήμουν σκάρτο. Και με βάλει ο Σεργίου λοιπόν. Και αυτοί γελάγανε, μπάσανε τόσο, αλλά παίζανε για την μπάλα του. Και μας κερδάνε 3-0 και κοντεύει να τελειώσει το παιχνίδι. Και γίνεται μια φάση και πλακώνονται έξω από το παιχνίδι. Και όπως είμαι δίπλα του, και αυτοί πέρα, είχαν πάρει την πλάνα, έφυγα εγώ και μένω στο κορκίδι. Και μου λέει, μαλάκα μου πας, μου λέει. Πες με πάρα εδώ, μου λέει, μου πας. Και έφυγα να πάω εδώ, πλακωνόντουσα στην Τερκίδα. Και φάγαμε το τέταρτο γκολ. Όταν πέραμε στη Ριζούπολη, που ήταν εθνική ομάδα, και έρθει εθνική ομάδα. Ήταν με τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα. Ναι. Με αρδίζω μέσα μόνο με αυτούς. Χάναμε ένα μηδέν. Και είδε ένα φάουλ δεξιά. Και είχε το Καραθανάσης. Λέει, βαρέσου. Λέω, φύγε από εδώ, του λέω, θα το βαρέσω, γιατί έχω μια βαρέσου, θα το βάλω πόσο. Πραγματικά το βάρεσα. Πάρα πήγε ο κόλ, άλλος λέει, βάλω δημαδά μας με τη μύτη. Με τη μύτη και μου το κόλ κατακυρώθηκε στο δημαδά μας. Απάνω ήταν ο προπονητής Εθνικής Ελλάδος. Ο Μπίκαν. Σου λέει αυτός άστος θα γίνει μεγάλος. Να καταλάβεις το πλέμμα προηγουμένως γιατί δεν ανέβηκε ο Ατρόμητος, το Ρουφ. Είχαμε έναν αντιπρόεδρο και αντιπρόεδρο τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο, ο οποίος ασχολιόταν με τα φρούτα και πήγαινε στα χωριά στη Βέρεια. Και έρχεται τότε καλοκαιράκι στις μεταγραφές, μου λέει σε ένα χωριό απάνω που έχουν πει ότι είναι ένας καλός παίκτης. Να τον φέρουμε να τον δεις και τα λοιπά. Λέω, φέρτε. Του λέω, έλα στην προπόνηση. Προφέρα στην προπόνηση. Είχε πολλά φυσικά προσόντα, ήταν γρήγορος, καλό κεφάλι, κακός. Και το κυριότερο του έλεγε, εδώ είναι η μπάλα και είναι η πέτρα. Και κλώτσαγε την πέτρα τι για την μπάλα. Και αυτός εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο σεντρεμπάκ. Σεντρεμπάκ έπαιξε, μετά πήγε και στο Πανεγιάλιο και έπαιξε μπάλα και σαν χαρακτήρας από τα καλύτερα παιδιά. Ένα πράγμα που όλος ο κόσμος το ζήλευε αυτό, ερχόταν πολλοί κόσμος εδώ. Και όλος ξένος ήταν. Προπονήσεις που κάναμε, δεν κάναμε εδώ πρώτα παλιά πριν κάτι μηνύματα. Άγιο Κοσμά πηγαίναμε. Και είχαμε έδωρο τον Ταύρο και παίζαμε. Ηλιούπολη Ρουφ. Τότε ήταν αλφα μηχαία στεγνική όπως είναι εκείνη η εθνική τώρα. Ήταν αλφα-αθλητική, μη αθλητική, αλφα-αθλητική, αστεχνική. Εμείς τότε κινδυνεύαμε να πέσουμε. Πήγαμε στην Λιούπολη, προηγηθήκαμε δύο φορές με τον Καλογιαννίδη. Και φάνησε, σε φορές αυτοί 2-2. Τελικά είμαστε, βασιλίσαμε 3-2 το μικρό αποτέλεσμα. Αλλά κάποια στιγμή μέσα στο παιχνίδι, γύρισα και είπα του Δημαδάμα, γιατί ήμασταν γνωστοί και παλιά. Του λέω, Δημαδάμα, του λέω και εσύ. Δηλαδή, παίξε μια καλαράξη. Και εγώ τους αγαστήκη. Λοιπόν, όταν τελείωσε το παιχνίδι, αλλά την ώρα μου έδωσε ο Χαστούκη. Τα μάτια του ήταν δακρυσμένα. Όταν τελείωσε το παιχνίδι και βγήκαμε έξω, ήρθε μέσα στα πολιτεία, με αγκάλιασε και μου λέει. Σπέρασε το μιλίκι. Σαν να μην έγινε ποτέ. Έπαιζε, ήταν αντίπαλο μα κύκλο γιατί ήξερε ότι άμα δεν παίρνουν αυτό το παιχνίδι, θα κρυμμένα. Τελείω διαφορετικέ προσωπικότητε όλοι αυτοί που μιλάμε. Όλοι αυτά παιδιά. Παιχταράδες, κλάσεις για μένα, όλοι τους, διαφορετικοί χαρακτήρες,
μάγκες αν θέλεις, αλλά όλοι ήταν καλά παιδιά. Ναι. Και είχαν δέσει έτσι. Και αυτό έγινε. Και να πω και κάτι για τα δημαδά μου. Ήταν ο μοναδικός παίκτης, ο μοναδικός παίκτης που έχω δει εγώ, αυτός και ο Μποτίνος, που ενστάσει, χωρίς να πάρει φόρα, έκανε σε πινάκι και το κεφάλι του πέταγε πάνω από το δοκάρι. Παίζαμε ένα φιλτό να περιστατικό τώρα, επειδή μιλάμε για ιστορίες, δεν θα ακούσετε ιστορίες. Παίζαμε ένα παιχνίδι με τον Ροδοτέλη μέσα στο Μαρτινέκο. Αυτός παίζε στο Μαρτινέκο, πολύ έτσι. Και τότε είχε έρθει ένας παίκτης από το Πινόφιο Γιαλαμάς. Να αφήσει τον Κωστή, ο οποίο είναι το παιδί με έναν ενίδιο εδώ. Οπότε το πρώτο στιγμένο που έγινε, μπήκε αυτή την περιοχή μέσα. Εγώ τον έπαιζα μάλλον του Μάρτιν. Μέσα στη μέρα για να τον παίρνει κάποιο άλλο. Και σε συστημένο φάουλ φώναζα εγώ του Θεριού, ξέρω εγώ. Έλα, ρε Στέργιο, πάρτε τον, αυτός δεν ερχότανε. Αναγκαστικά ήμουν εγώ μαζί του. Τώρα εγώ το φτάνω μέχρι εδώ. Έτσι ήμασταν. Πού θα τον πιάσω, αν σηκώνονταν αυτό, το Θεριού. Πολύ ψηλό. Οπότε τι μόλις γινόταν η σάρκα αυτό σε εκείνα για να δω, πάταγα το πόδι. Μου είπε κάποια γαλλικά τέλο πάντων. Μου λέει ο Άκης, μου το έκανε ο Χάιτας Πανιόνιος Γαλκίδα. Στην Νέα Σμύρνη, πάνε να επιδείξω, μέσα κάνω έτσι. Και βλέπω το Στάθη και μου πάταγε το πόδι. Όχι απ' την καμπάσα μαθαίνει το πόδι, αλλά δεν πάνε. Λοιπόν, του το έκανα 2-3 φορές σε κάτι χρειάζεται στην Ένα, μου είπε κάποια γαλλικά. Όταν βγαίναμε στο ημίχρονο στα πολιτήρια, μου λέει, ναι, πώς το σκέφτηκες, μου λέει, το κάτσα μου. Ωραία, λύτη. Τι θα κάνει. Λέω, είσαι ένα 90 το οποίο, πού να σε φτάσαμε εκεί πάλι. Θερινό πρωτάθλημα το είχαν κάνει τότε καλοκαίρι. Και όποτε πήγαινα, όταν γινόταν κόρ και πήγαινα να πηγήξω, ήταν δίπλα μου. Και μου κράτα και μου κατέβαζε σώμα. Όταν τελείωσε το παιχνίδι και το αφήνει το τυπάστερ, έρχεται και λέει: παιδιά, θέλω να με πάρετε στην Αθήνα μαζί σα. Πώ είναι η διαφορά μα, θα έτσι. Ο μεγαλύτερο από όλου είναι ο Βαγγέλη. Όχι, ο μικρότερο, όχι μεγαλύτερο. Εντάξει, ο Λίβα. Και αυτό είναι το μωρό, έτσι. 77 χρόνια είναι το μωρό, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε. Ο κύριο Λίβα είναι. 13 χρονών έχω δελτίο εδώ στον Πάο. 72, 73, πόσο είσαι. 77. Ο Κατσούρης είναι στα 70. 73. Ο κύριος Μιχαήλ είναι στα 65. 66 και πάει στα 67. Και εγώ είμαι στα 61. Ήρθανε και μικρότεροι παίκτες. Μικρότεροι παίκτες τεράστιοι από μικρές κατηγορίες. Έτσι, οι οποίοι παιδιά ήταν τρομακτικοί παίκτες. Δηλαδή, ο Σιατούλης, ας πούμε, ένα παιδί, και αυτοί όλοι ήρθαν χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν φίλοι και γνωστοί του και δεν καταλάβανε τι θα γίνει στην ομάδα. Άρα λοιπόν πρέπει να μας πει τώρα ο κύριος Στεργίου πώς ήρθε η ιδέα και χτίστηκε αυτή η ομάδα και ιδρύθηκε. Μας δώσετε δύο πληροφορίες που δεν τις ξέρει ο κόσμος. Δεν τις ξέρει ο κόσμος. Εγώ έφυγα 17-18 χρονών από εδώ, από την ομάδα, γιατί από 13 χρονών έφυγα το δελτίο μου, στη δεύτερη ομάδα. Έπαιξα και ένα χρόνο στην πρώτη ομάδα. Και από εκεί με πήρε ο Ολυμπιακός, με προπονητή, το Σιμονόσκι. Στον Ολυμπιακό, ήμουνα 17 χρονών. Αλλά με το μυαλό που προβαλούσα τότε, νόμιζα ότι μπορούσα να παίξω. Όταν είχαν ένα Σούλι, ένα Ρωσίδι, ένα τέτοιο παίχτες, νόμιζα ότι μπορούσα να παίξω. Στεφανάκο. Στεφανάκο, γι' αυτό. Και ξαναγυρίζω στον Πάορο ένα χρόνο. Ανεβαίνουμε και μια κατηγορία και βγαίνουμε άλλη κατηγορία, Α1, Α2, ανεβήκαμε στην κατηγορία αυτή. Και από εκεί με αγόρασε ο Πανεγιάλης, αρθαεθνική. Πώς ιδρύθηκε όμως, δεν ήσασταν αντιδρικά, πώς ήρθε η ιδέα και χτίστηκε αυτή η ομάδα εδώ, πώς έγινε αυτή, την ιστορία μας πείτε, την αρχή, αυτό που είχε ενδιαφέρον. Η ιστορία, να μάθουν και οι πιο νέοι. Από δόκιμη κατηγορία, τη φτιάξαν οι αδερφοί Γιανακόπουλοι, όπως είπα προηγουμένως, οι αδερφοί Σιμάτου. Ο Κώστας Γιανακόπουλος, δηλαδή ο πατέρας του Θανάση και του Παύλου, ο παππούς του Δημήτρη τώρα, έτσι. Ο Παύλος, ο Θανάση και ο Κώστας. Οι δύο, ο Παύλος με τον Θανάση, έχουν παίξει και μπάλα σαν ποδοσφαιριστέ. Άρα όχι, ο αδερφός του Θανάση και του... Ναι, ο αδερφός του. Ήταν τρία τα αδερφή. Τρία αδερφή, βέβαια. Ο Παύλος ο μεγάλος, ο Θανάσης και ο Κώστας. Πιο μικρός. Ο Παύλος και ο Θανάση έχουν παίξει και μπάλα και έχουν χρηματίσει και προέδρη στην ομάδα. Τότε στη δόκιμο κατηγορία και μετά ο Θανάσης έγινε και στη Β' Εθνική Πρόεδρο. Λοιπόν, και άλλα παιδιά εδώ της Γειτανιάς, όπως είναι ο Μιχάλης Λαδάκης που γίνεται στρατηγός μετά, ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος όπως σου είπα, ο
Γρηγόρης ο Καμπουλάκος από τα ιδρυτικά στελέχη και όλα τα παιδιά της γειτονιάς φτιάξαν αυτή την ομάδα που λέγεται ΠΑΟΡΟΥΣ. Και το Αούστρια να σου πω που βγήκε, είναι δόκιμη κατηγορία, ξέρεις, τελευταία κατηγορία του πρώτα της ενώσεως. Να πούμε για τον κόσμο που δεν ξέρει, έτσι υπήρχε η δόκιμη, ώστε οι πρωταθλητές, οι καλύτερες ομάδες τελικά ανέβαιναν και μπαίναν στο επίσημο πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ. Είναι σαν να, τώρα, πούμε, να υπάρχει μια δέλτα κατηγορία ΕΠΣΑ τώρα, ας πούμε, μπράβο, κάτι τέτοιο. Μπράβο, ήταν μια δόκιμη κατηγορία, όπως το λέει το όνομα. Έτσι. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Από τη Γάμα ξεκινάει. Αυτή η ομάδα έπαιζε μπάλα. Παίξαν με του Αγίου Αναργίου, λέω, ένα παιχνίδι, μια ομάδα. Ο κόσμος καθόταν, ξέρω. Και πετάγεται ένα σύλλαδρο και λέει, ρε παιδιά, όχι, ρε παιδιά, αυτή η ομάδα παίζει σαν την Αούστρια. Πώς είναι τώρα η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ. Ναι, η Αούστρια ήταν σπουδαία ομάδα. Τότε με σοργανώσε η Αούστρια. Και από τότε πετάχτηκε και είπε ένας, παίζει σαν την Αούστρια και έγινε το ΠΑΟΡΟΥΣ Αούστρια. Δηλαδή, αυτές οι τρεις λέξεις πάνε συνέχεια μαζί. Δεν είναι μόνο αυτά, γιατί είναι και ένα κύπρο. Πιο παλιά δεν υπήρχαν τα γραφεία αυτά που υπάρχουν εδώ. Αν είχατε αυτές τις εγκαταστάσεις, πόσο καλύτερα θα ήταν, ακόμα καλύτερα. Εάν η ομάδα αυτή του Τάκη, του Λίβα και του Στεργίου είχε τρεις εγκαταστάσεις, εμείς δεν είχαμε τίποτα. Γήπεδο να μπορεί να προπονείται. Ό,τι ώρα θέλει και όπως θέλει. Μόλις ανέσεις, γιατί για να κάνουμε μπάνιο, ίσως δεν θα είμαι εδώ πέρα. Κατέβεις κάτω μετά. Για να κάνουμε μπάνιο, έπρεπε να πάμε σε πολυβητήριο. Τρία χρόνια τα παιδιά δεν αναβήκαμε γιατί δεν είχαμε κόσμο. Και μάλιστα νομίζω ότι ο Βαζιανίδης. Τάπα στην αρχή. Βαζιανίδης είπε ότι δεν έχετε κόσμο που σα ανέβαινε. Κάμε σε ένα γήπεδο δαντίο. Μέχρι και πολλά μάθα νικήσατε οι Ρουσάνοι. Αλλά δεν μα αφήνει να ανέβουν. Υπήρχε ένα κόσμο, πάρα φανταστικό κόσμο που υπήρχε. Όπου πηγαίναμε, μα ακολουθάγανε. Πούλμαν. Ξένοι, όχι. Ξένοι. Δηλαδή, πούλμαν, να δει πούλμαν. Μια κατηγορία που είναι γύρω σε εδώ τώρα. Πώ είναι. Συνάντησα άνθρωπο. Πάμε να δούμε η ομάδα του Ρουκ. Πριν από δύο χρόνια, επειδή είναι στο γράφο μα του Ρουφ. Ειδικά εδώ στις διακοπές μου, ξέρω εγώ, στα Γιάννα. Και ακόμα πίσω από μια στιγμή μεγάλωσαν. Αυτή η ιστορία έγινε πριν από 15 χρόνια περίπου. 60-70 χρόνια ήταν αυτό. Πάω ούφα ούστη. Και γυρνώ και μου λέει, άρε Αουστράρα. Λέω, από εδώ που είναι από εσάς από Γιάννα, λέω, άρα εδώ θα δείτε και μεγάλωσα, όπως έχετε δει, δείτε εθνική με το, γι' αυτό ξέρετε. Όχι, μου λέει. Έμενα, μου λέει, στην Ελευσίνα και ερχόμουν κάθε δεύτερη Κυριακή που το Ρουφ έπαιζε μέσα και με αυτόν να δω το Ρουφ. Όλοι οι Βίλαν ήταν εξή. Ναι, οι περισσότεροι ήταν εξή. Εγώ δεν ξέρω αν ακούσει τώρα περιστατικό που μου συνέβηκε μόλις βγήκα στη σύνταξη. Γιατί μόνο του Ρωμίου, εγώ με του φταίμε δηλαδή και για το κατάλληλο τη Ελλάδο. Στα 50 μισό είχα αυτή η σύνταξη. Εν πάση περιπτώσει ήμουν σαν ευπηγία και έγινε. Φεύγω και πάω σε ένα φίλο μου που έφυγε μαζί μου και πάω στι Σέρε, σε ένα χωριό λέγεται Μεγαλοχώρη Σέρων. Είναι δίπλα στη λίμνη τη... αυτή που έχω. Έτσι. Και μου λέει θα σε πάω σε μια καλή ταβέρνα. Δεν είναι τόσο ταβέρνε έχει το χωριό και θα πάμε αλλού. Του λέω πω γι' αυτέ μέτρε και στον Σαντριόκαζο. Και με πάει, με πάει σε ένα χωριό δίπλα στο Σιδηρόκαστρο, λέγεται Χαροπό. Αυτό, αυτοί εδώ, σου ξέρανε με τα μικρά τους ονόματα. Ακούστε. Και πάω, και τα βέλα που θέλαμε πάει του Νίκου, το θυμάμαι σαν τώρα. Τη φτιάχνανε, μια απίστευτα βέλα, πήγα μετά από δύο χρόνια με τη γυναίκα μου. Απίστευτα τα βέλα. Μου λέει γυναίκα μου, τι Πελοπόννησο και θέλω να κάνω. Μπάλα μιλάμε εγώ, δεν μιλάμε για φαΐ τώρα. Και πηγαίνω λοιπόν, και δεν μπορούμε να κάτσουμε, ανοιχτή τα βέλα τη φτιάχνανε. Και μου λέει πάμε και καθόμαστε σε ένα καφενείο που έφυγε σουτσουκάκι, αυτή έχουνε σουτσουκάκι, ξέρεις και τέτοια πράγματα. Και καθόμαστε και ξαφνικά βλέπω ένα και με κοιτάει ένα. Ένα χωριό Χαροπό, δίπλα στο Σιδηρόκαστρο, στο Σιδέρο. Μωρή κουφάλα, Μιχαήλ Πεχτούρα μου λέει. Πρόσεξε, ο δικός μου τρελάτης. Κι άλλος ένας, τρία παιδιά θα πηγαίνουν. Μου λέει, πού είσαι, μου λέει, έχω μεγαλώσει με εσένα. Είναι Γεωργόπουλος, Σεργίου, Λίμα, Σεργίου. Ακούσα το χωριό, δεν το λέω. Αυτό το ακούω τώρα. Δεν το λέω, αλλά είναι αργότερος. Αυτό το χωριό, αυτό το χωριό λοιπόν,
ήταν το χωριό με τους περισσότερους οικοδόμους. Όλο το χωριό ήταν οικοδόμοι. Και όλοι αυτοί, επί Χούντα στη δεκαετία αυτή του, μετά τα μέσα του 60, μέχρι και το 80-85 που γυρίζαν στα χωριά τους, που χτιζόταν κάρια τότε, την πρώτη φουρνιά που έκανε Ελλάδα, όλοι μένανε Πετράλωνα, κάτω Πετράλωνα. Λίγοι στάνω Πετράλωνα και στο Ρούφο. Όλοι εδώ. Και όλοι ήταν στο γήπεδο όλη την ώρα. Πηγαίναμε λέει και στο Μοσφύρα, αλλά είμαι τώρα η ομάδα τότε. Τι Μοσφύρα και Πράσινα. Και αρχίζανε και παίρνανε τηλέφωνο και ήρθαν και πρόσωπα ρε παιδιά που τα είδα, που τα θυμήθηκα στο γήπεδο. Όλοι ήταν Ρουφιώτες, ένα χωριό. Στο Χαροπό, έτσι σας λέω για την ιστορία, γιατί τι έκταση και τι φήμη είχε η ομάδα τότε. Αυτοί ζούσαν για 20 χρόνια στην Ελλάδα και δουλεύανε συνέχεια. Έμεινασε μέχρι Τρίτη Εθνική και εκεί ήταν και καλά αποτελέσματα. Εγώ είχα τη μεγάλη ομάδα της κέρδησης και τότε έκατσε 2 χρόνια στην Ελλάδα Εθνική. Γιατί και αυτό στην πήρε από β' κατηγορία Αθηνών, μου φαίνεται εκεί. Όχι, ήρθαμε μαζί στην Α' Αθηνών, τη πήραμε την ομάδα διαλυμένη. Δεν ήταν καν δηλωμένη στην Ελλάδα, μας έκανε χάρη η ΕΠΣΑ. Και μας έβαλε, επειδή είμαστε του Ρουφ, και μας έβαλε πρόθεσμα στο πρωτάθλημα. Όποιος πέρανε έξω τα γραφεία και τον ρωτάγαμε να παίζει μπάλα, ναι, αλλά κάνει δελτίο. Εκείνη τη χρονιά ήταν σαν να πήραμε πρωτάθλημα, γιατί καταφέραμε την ομάδα και σώσαμε 4 αγωνιστικές πριν από το τέλος. Είναι σαν να παίζει πρωτάθλημα. Όταν παίρνει οι παίκτες, γυρνάνε απ' έξω και του λε: παίζει μπάλα. Θυμάμαι μάλιστα είχα πάρει ένα ποδοσφαιριστή και σε ένα παιδί μου ήρθε και τον έδιωξα γιατί ήταν και εγώ δεν ξέρω τι κατάσταση ήταν. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Λέω: παίρνει απ' έξω, παίζει μπάλα. Ναι, έλα, κάνουμε. Και ξεκίνησε από νωρίς μετά. Την επόμενη χρονιά, την επόμενη σιγά σιγά την επόμενη χρονιά, να την χτίζουμε σιγά σιγά, να αρχίσουμε να διορθώνουμε εδώ τα πράγματα, να αρχίσουμε να φτιάχνουμε αυτά τα πράγματα σιγά σιγά εδώ πέρα. Λίγο, μέχρι που η ομάδα έγινε αυτό που θέλαμε, ανέβηκε η κατηγορία. Ξανέβηκε η κατηγορία. Αλλά όταν είσαι μόνος σου, δεν μπορείς να τα σηκώνεις τα βάρη. Εγώ θέλω να έρθω σε ένα παιχνίδι που ήθελαν το συγχωρεμένο, το Θανάση, το Γιανακόπουλο. Ήμουνα στο Ολυμπιακό Στάδιο και έπαιζε Παναθηναϊκός Άρης. Ο οποίος ήταν, αν το είχα πει στην μια κουβέντα μας, σου είχα πει. Και πήγα και είπα, κύριε Γιανακόπουλε, είχε καλησπέρα σας. Μου λέει, ποιος είσαι εσύ. Λέω, αν μπορείτε να με θυμηθείτε, λέω, είμαι από το Ρούφ. Από το Ρούφ. Κάτι μου λέει, μου κάνει έτσι ακριβώς, κάτι μου λέει, έτσι καλή ώρα, πως καθόμαστε, μιλάμε με ανθρώποι, κυριλέ, που ίσως δεν τις ήξερα εγώ αυτούς τους ανθρώπους. Είχα το θάρρος και μπήκα. Καθόσα σε ένα καναπέ έτσι, που καθόμαστε όλοι. Και του λέω, έπαιζα αμυντικός. Σταμάτα. Ο Κατσούρης μου λέει, θα, λίγο το ατάκα δεν θα το πω, τη λέξη που είχε πει τότε συγχωρεμένος. Και λέει σε αυτούς όλους, ελάτε εδώ ρε, παιδιά. Ακούστε, τι ομάδα είχαμε τότε, κύριε Κατσούρη μου κάνει, τι ομάδα είχαμε, πες σε αυτούς όλους τους εδώ πέρα που καθόσαστε, στέλνει και θα το ξεχαστώ. Τον είχαμε πρόεδρο το Θανάση. Ναι, τον είχαμε. Ναι. Λέει, ομάδα που μίλαγε όχι μόνο η Ελλάδα όλη, όλη η Ευρώπη μίλαγε, λέει, από τον κύριο που ήμασταν εκεί πέρα εμείς. Φανταζόσασταν τι παιχταράδες είχε τότε στο, λέει, το Ρούφ. Και τώρα είμαι εδώ, στον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι αυτή την κουβέντα. Που εγώ δεν τον πρώτη φορά το είχα πει στερίως, το είχα πει. Ήταν τόσο ενθουσιασμένος που όλοι άκουσε το ρούχο, σηκώθηκε από εδώ την πολυθρόνα. Εσύ έτσι μια βαθιά. Και έλεγε πες αυτούς όλους τους. Μα δεν έχει, το πρόεδρο είναι και ένα κόμπος. Προς τη μύτρο, πολλά πράγματα μέσα από όλους αυτή είναι το ένα δικά του. Αλλά επειδή σε μένα με συμπατώσει γιατί ήμουνα λιγάκι βάραγα, σκερπάνι, πάντα. Λιγάκι. Το είπε προηγουμένως στο θυμαδιό, εδώ η μπάλα, εδώ το λιθαράκι, την κλώσσα και το λιθαράκι, αυτός έλεγε εδώ η μπάλα και ο παίκτης δεν φαίνει με τίποτα. Τα σύρματα. Είχε ψυχά. Είχα δάσκαλο πρώτον αμυντικό στον κύριο Στεργίου, που μας καθοδηγούσε βέβαια. Άρα μου λέγεις. Και ο κύριος έφευγα το εκεί για να τον βγάλω λιγάκι από το πετάξιο και το έξω. Αλλά είχαμε και έναν ο οποίος μαγανώνησαν, ο οποίος όταν βγαίναμε, μας έλεγε, μας κούναγε πώς θα φύγουμε, με το βλέμμα, ένα φάουλ με το βλέμμα. Ξέραμε που θα στείλει την μπάλα αυτός ο άνθρωπος. Ξέραμε ότι εκεί θα πας
καθάρισε τη φάση. Είμαστε στο γήπεδο 1. Δεν υπήρχε παραξήγηση κανένα. Μπορώ να πω ότι μπορεί να βρίζαμε τις μανάδες ή το 1, αλλά η μπάλα ήταν μπάλα. Είμαστε φίλοι. Είχαμε τόσο δεμένοι που ο ένας για τον άλλον. Ο ένας για τον άλλον. Έτσι χτίζονται και οι ομάδες, έτσι. Εδώ αυτή η ομάδα έγινε μεγάλη γιατί δεν είχε εγώ. Παρότι εμείς 5-6 άτομα είχαμε παίξει και σε ανώτερες κατηγορίες, βλέπαμε και τον Πιτσιρικά, τον Ευαγγελίδη ας πούμε, ή τον Άκη, όπως έπρεπε να δούμε έναν άλλο παίχτη που ήταν ένα παίχτη. Να πέσει παίχτη. Δεν υπήρχε. Γι' αυτό έδεσε αυτή η ομάδα και έγινε αυτό. Ο δεν υπήρχε. Ναι, αυτό ακριβώς. Την έχω παρακολουθήσει, αν και έλειπα στην Κρήτη για ένα χρονικό διάστημα. Τώρα είναι 3-4 παιχνίδια που την βλέπω και πέρσι και πρόπερσι. Όλα δεν έχω χάσει. Έχει τη δυνατότητα. Πρέπει όμως, και το ξέρει και ο πρόεδρος ο ίδιος που έχουμε συζητήσει, πρέπει να ενισχυθεί τουλάχιστον με 2-3 παίχτες σε κέρυες θέσεις για να μπορέσει να το χτυπήσει καθαρά και άνετα το ποτάμι. Έχει μια ομάδα, το παλεύει τα παιχνίδια, είναι πρώτη αυτή τη στιγμή. Αλλά με την ενίσχυση των 3 παιχτών που λέμε σε κάτι θέση που πρέπει να πάρει, πιστεύω ότι η ομάδα θα βγει πρώτη. Έτσι νομίζω. Εγώ πιστεύω. Έτσι όπως είναι η ομάδα, δύσκολα θα είναι. Βέβαια και οι άλλες ομάδες, δεν θα δείξω κάτι όλες βέβαια για να πω πλήρη γνώμη. Την Ηλίουπολη που είδα είναι καλή ομάδα. Τις άλλες που είδα ήταν μέτριες, καλές. Η ομάδα, όπως λέγει ο Στέλιος, θέλει ενίσχυση. Ο Στέλιος επειδή είδε τώρα από την Κρήτη, εγώ τους είδα με την Ηλίουπολη, ρώτησα τον πρόεδρο αν θέλει να ανέβει και μου λέει θέλουμε να ανέβει. Δεν ανέβαινε την αυτή η ομάδα. Κοιτάξτε, η ομάδα έχει δυναμική να δούμε. Έχει δυναμική. Η δυναμική. Δεν είναι ένα δύο παιδιά. Η δυναμική είναι αυτό που λέει. Χρειάζεται η ξυπνάδα αυτό που λέει ο Στέρκιος μαζί με τον Τάκη. Κοιτάξτε, να σου κάνει. Αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι πρώτη. Έχει βγάλει δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι μάλλον ντέρμπι. Και δεν έχει πιάσει κάτω τα εκατομμύρια. Δεν έχει κερδίσει, ναι. Αυτό ακριβώς το να πω. Άρα δεν μπορεί να τη βγάζει. Βγάζει από το ρυθμό της ότι ξεκινήσαμε με άλλο προπονητή. Σιγά πρόσα για ήρθε άλλος προπονητής, τώρα έφυγε και αυτός. Φόνας ήταν. Αυτή η ομάδα έχει δυναμική, μπορεί να πάει που θα πάει. Αλλά χωρίς ενίσχυση πολύ δύσκολο. Να το κλείσουμε εδώ πέρα. Γιατί πεινάει εγώ ήθελα να ήρθα, να ακόμουν. Είναι και τα σουβλάκια κάτω. Αν δεν είχαμε σουβλάκια, δεν θα πάμε. 10 χρόνια πιο νέο να ήμουν, θα έπαιζα μπάλα του έσκυζα. Άλλη πριν χρόνια, ένα πρόεδρο και συγχωρεμένο ο Γρηγόρης ο Παπουλάκος, έχει βγάλει ένα βιβλίο. Εργάλιο, με το εργάλιο. Είναι ο Γεωργόπουλος ο Γιάννης, ο Ευαγγελίδης ο Παναγιώτης, ο Αποστολάκος ο Βασίλης, ο Νάκας ο Μανώλης, ο Λούμος ο Νίκος, εγώ, ο Στεργίου, ο Δεκαβάλας ο Γιάννης, ο Στίγκας ο Θανάσης, ο Βασιλάτος, ο μικρός, πώς τον έγανε θυμάμαι, ο Γιάννης, ο Κώστας ο Ασημακόπουλος, και ο Σιατούνης ο Δημήτρης, τον είχαμε πάρει από το Βοστήρα. Αυτή είναι η Β κατηγορία. Αυτή είναι η Β κατηγορία. Αυτή εδώ και αυτή τότε, από Β κατηγορία είναι και αυτή. Είναι ίδια η φάση. Ίδια, εδώ είναι ο Τσελεπάκης θερματοφύλακας μόνο. Ένωση Βοτανικού αυτή εδώ η ομάδα. Εδώ αυτή η ομάδα είναι η Τσικίτα. Τότε που φέρνανε οι αδελφοί για να κόπουν τις μπανάνες Τσικίτα, είχαν μας χορηγούσανε και πηγαίναμε σε διάφορα γήπεδα. Τώρα οι παίχτες αυτοί είναι ο Στέλιος ο Στεφανίδης, ο Καλίτσης, ο Γιωργόπουλος, ο Μικονιάτης, τώρα πάμε, ο Θανάης ο Ρεμούδος, ένα παιδί από την Άμυνα Αρούφ, ο Αργύρης ο Έφορας, εγώ, εδώ, τώρα ο Τσίπος δεν θυμάμαι ποιος είναι, κάτω τους δεν τους καλώ. Ο Αντωνιάδης αυτός, ο Τσουκλής ο Νίκος, ο Τακούνας, ο Γκότσο ο Βασίλης. Λοιπόν, αυτή είναι μια ομάδα στο γήπεδο του Ολυμπιακού Λιωσίων, τότε που λέγαμε Δέλτα Γάμα Εθνική, Γάμα κατηγορία. Αυτός ήταν ο πρόεδρος ο Καραντινός, ο Γρηγόρης ο Καβουλάκος, ο Πιτσούνης ο Γιώργος,
ο Δρακωτός, ο Κομιώτης, ο Διονύσης, ο Καβαδίας, ο Κώστας, ο αδελφός μου ο Μανώλης, ο Στεργίου, εγώ, ο Αποστολάκος ο Βασίλης, ο Μπούτσικας, ο Τσολακίδης, ο Τακούνας και ο χρηματοδότης ομάδος τότε, ο Στράτος ο Μπερικέτης. Είμαι 14 χρονών στη Β' ομάδα του Παορούφ, στο γήπεδο του Εγαλαίου. Εδώ είναι ο Γιάννης ο Βασιλάτος. Εδώ είναι ο Βασιλάτος ο Γιάννης Ματιζή με τον Γιάννη το Γεωργόπουλο. Εδώ είναι τα αποτελέσματα. Εδώ είμαστε την τριλία 3-2. Με γκολ δικό μου το τελευταίο, κερδάγαμε 2-0 και μας σοβαρίζαμε μετά με ένα φάουλ και το κάναμε 3-2. Εδώ είναι οι συνθέσεις. Γραφική. Κίνος Θήκας, φωτογραφία. Ο Βασιλάτος και ο Ασημακόπουλος ο Κώστας. Ο Ασημακόπουλος με τον Γεωργόπουλο. Εδώ, απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Απορούφ απέκλεισε 2-1 την προοδευτική. Βόμβα στο κύπελο. Με δύο γκολ του Γεωργόπουλου. Οι πανηγυρισμοί. Εδώ είμαι εγώ με το Βουρδαμί. Με την προοδευτική. Εδώ είναι ο Γκλέζος. Πηδάω πάλι μαζί του. Είναι από το παιχνίδι αυτό με την προοδευτική που την αποκλείσαμε. Εμείς είμαστε Β' κατηγορία Αθηνών και αυτή ήταν στην Α' Εθνική και με σουρανούσαν. Εδώ ήταν, εδώ έγινε το Μακεδονίο που είναι ο Ερά επεισόδια χθες στο μάτσα Εγάλαιο Ρουφ. Πότε είναι αυτό? Αφού έχουμε αποκλείσει την προοδευτική όπως σου λέω, Β' κατηγορία 69, το 69, μετά από 15 μέρες μα βάλανε με το Εγάλαιο Α' Εθνική. Διεκόπη το παιχνίδι στο 70. Για ξύλο τρομερό. Αλλά ένα θα σου πω τώρα. Από τον κόσμο εδώ που βλέπεις εδώ, αν είχε 3.000 κόσμο, οι 2.998 ρουφιώτες. Οι γαλλιώτες δεν υπήρχε μέσα στο γήπεδο του Εγαλαίου. Και γίνανε τρομερά επεισόδια. Αυτό το έχει γράψει η αγγλική εφημερίδα εδώ που τσακώνομαι με τον Ιορδάνο και τα λοιπά. Με πήγανε στο τιμήμενα εδώ ξύλο. Είχε γίνει της κακομήρας τότε. Το Ρουφ στη Β' Εθνική. Ο Νίκος Αλέβαντος, εμείς είμαστε και συμπαίκτες, βρεθήκαμε στον Πανεγιάλιο και παίξαμε μαζί. Εργαζόταν στα Εξάρχεια. Κάποια στιγμή τσακώθηκε, δεν ξέρω τι έγινε και έφυγε και δεν είχε δουλειά. Και τον έφερα εδώ στο Ρουφ. Και έκανε αυτή την πορεία που έκανε, καλός προπονητής. Και έχει δουλέψει και σε όλες τις ελληνικές ομάδες εξών από τον Παναθηναϊκό. Κύριε Ρίτσο, ο Απορούφ θέλει εδώ ένα γήπεδο. Δεν είχαμε το γήπεδο. Σωματερές πηγαίναμε και τρεχάμε. Εδώ είναι η ομάδα του Παορούφ στο γήπεδο του Ταύρου. Βλέπετε τι κόσμο γίνεται. Αυτός είναι ο αρχικός σκόρερ. Τον συγκρίνω. Το όνομα του? Ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Γεωργόπουλος. Και εδώ? Εγώ. Λοιπόν, με τον Αντωνιάδη τότε και τον συγκρίνω με αυτό τον σέντρεφορ του Παναθηναϊκού. Αυτή η εμφάνιση εγώ τη σχεδιάσα. Την ΑΡΤ. Η διαιτησία κατακρεούργησε την Ελευσίνα που έβγασε από τον Πάρου. Πες στην Ελευσίνα να μην δεν κερδίσαμε. Εδώ είμαι με τον Γεωργόπουλο. Μαζί πηδάμε για κεφαλιά. Όπως το Λάκος είναι κάτω. Ο γενικός μας αρχηγός, έτσι, ο Διαμαντής ο Σιγάλας, ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Εδώ είναι που ανεβήκαμε τότε και κάνουμε ένα τραπέζι εδώ στο Περιβολάκι, στο ΟΤΕ. Εδώ είναι με τον Ελυσιακό πάντως, αυτό το παιχνίδι. Ναι, ο Παναγόπουλος, ο σύντροφος, ο Λεμόνιας. Το ΑΕΤ το ΡΟΥ απέφρασε εσύ ισοπαλία στα Χανιά. Αυτή εδώ είναι Ντουνιάς. Ο Γκότσης. Στεργίου, ο Γκότσης, Σμαγόπουλος, Γεωργόπουλος, Κουλούκης, Σπυρούνης, Κατσούρης, Λίβας και Τσίφτης. Αυτή ήταν η ομαδάρα. Εδώ είμαστε κύπελο Ελλάδος με την ΑΕΚ. Κερδίσαμε και στο Βόλο, την νίκη Βόλου. Ισοπαλία στο Κοροπή. Παορού Φωστήρας. Είναι με το Φωστήρα εδώ είναι. Να ο Ρεμούρδος. Ποιος είναι κάτι παίχτης Φωστήρας. Να ο Λίβας. Και εγώ είμαι εδώ. Άλλοι δούμε 3-1. Η νίκη επί της Άρτας, επί του Ατρομήτου, Πειραιώς 2-1. Συνέτρεψε τα Χανιά 3-0. Εδώ είναι με τον Ηλυσιακό. Κερδίσαμε 1-0 στο 90, έπαιζε τερματοφύλακας ο Σαργκάνης. Να ο Δημαδά μας που σου λέγανε. 2 γκολ στο τέλος. Απόλλωνας Ρουφ.
1-1. Πάω, Ρούφα, Αυστρία!